Με μια πλούσια ατζέντα θεμάτων στο τραπέζι, πραγματοποιήθηκε η ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός στο Ηράκλειο με τους ιατρικούς συλλόγους του νησιού, φορείς και εργαζόμενους στο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο παρά τις δυσκολίες, όπως είπε, εξακολουθεί να είναι όρθιο και προσβάσιμο από όλους τους πολίτες. Δίνουμε έμφαση στην πρόληψη και στην αγωγή υγείας για πρώτη φορά στο σύστημα υγείας, το οποίο έχει προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες και συνεχίζει να προσφέρει παρά την κρίση και παρά τις περικοπές και παρά τις δυσκολίες αυτών των χρόνων, εξακολουθεί να είναι όρθιο, να είναι λειτουργικό, να είναι αξιόπιστο και κυρίως να είναι προσβάσιμο από όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις. Αυτές οι συναντήσεις είναι σημαντικές γιατί συζητάμε απευθείας με τον Υπουργό για όλα αυτά τα θέματα και υπάρχει και η διάθεση να δοθούν άμεσες λύσεις. Ο Υπουργός Υγείας μίλησε για τη μεγάλη δυσκολία που υπάρχει στην προσέλκυση γιατρών για τη στελέχωση των τοπικών μονάδων υγείας εξαιτίας του brain drain, με 18.000 επιστήμονες να έχουν φύγει στο εξωτερικό. Η μεγάλη δυσκολία αυτή την περίοδο είναι η προσέλκυση γιατρών. Γιατί όχι επειδή οι συνθήκες εργασιακές ή οι αμοιβές δεν είναι ικανοποιητικές κατά την άποψή μας. Νομίζουμε ότι έχουμε δώσει ένα επίπεδο απολαβών που είναι αξιοπρεπές. Είναι στο επίπεδο του πελητή ΑΕΣΥ για τους συναδέλφους οι οποίοι θα στελεχώσουν τη στόμη, δηλαδή οικογενειακούς γιατρούς, των ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, παθολόγων και παιδιάτρων. Η μεγάλη δυσκολία είναι ότι έχει μειωθεί η διαθέσιμη δεξαμενή γιατρών στη χώρα. Έχουν φύγει 18.000 γιατροί στο εξωτερικό. Αυτό έχει περιορίσει την δυνατότητά μας να καλύπτουμε με επάρκεια όλες τις θέσεις που προκυρήσουν στο σύστημα υγείας. Την ίδια ώρα, οι ιατρικοί σύλλογοι του νησιού εκφράζουν την αντίθεσή τους στο σχεδιασμό της κυβέρνησης, θέτοντας τα θέματα της ελεύθερης επιλογής γιατρού και της καθυστέρησης στην παραπομπή των ειδικοτήτων. Η ελεύθερη επιλογή γιατρού είναι πρωταρχικό στοιχείο για να μπορεί ένας πολίτης να εμπιστευτεί, να επισκέπτεται τον γιατρό της εμπιστοσύνης του. Είναι σαφές ότι το gatekeeping, δηλαδή η παραπομπή μέσω του οικογενειακού γιατρού στις ειδικότητες, δημιουργεί πολύ μεγάλο χρόνο καθυστέρησης. Εμείς προτείνουμε να αξιοποιηθεί το πολύ σημαντικό ιατρικό δυναμικό, το υπάρχον ιατρικό δυναμικό της χώρας σε κάθε περιοχή. Οι γιατροί ειδικοτήτων να υπάρχει ένας τρόπος συνεργασίας με το δημόσιο, μεταξύ των ιδιωτών και του δημοσίου, με προδιαγραφές, με πιστοποίηση, με έλεγχο. Θα προσπαθήσουμε στο επόμενο διάστημα να ενισχύσουμε με πολλαπλά κίνητρα και με αναβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης και με βελτίωση των εργασιακών συνθήκων και κυρίως με περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στη χώρα να αντιστρέψουμε αυτό το ρεύμα. Είναι ανοιχτές οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος και για συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ αλλά και για κατάληψη θέσης σε μια τοπική μονάδα. Στόχος του Υπουργού Υγείας είναι στις αρχές Φεβρουαρίου να μπορεί να γίνει ο πρώτος δημόσιος απολογισμός της λειτουργίας των πρώτων τοπικών μονάδων υγείας του νομού Ηρακλείου.